Ναι, ναι. Έλα κύριε Υπουργέ. Κύριε Κετά, κύριε Κετά, πήγαινε. Αντισυνταγματάρχης μηχανικού Αλέξανδρος Πασιούρης, επιτελής της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Μέρινας. Καλώς ήρθατε στο νέο κτίριο διδασκαλίας της Σχολής Μονιμούς Παξιωματικών. Για τα επόμενα 5 λεπτά θα σας γίνει μια σύντομη ενημέρωση, τεχνική περιγραφή και περιήγηση στους χώρους του κτιρίου. Πρόκειται για ένα κτίριο 600 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η ανακατασκευή του ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση έγινε αποξήλωση όλων των σταθρών και παλαιών αντικειμένων, καθώς και της κεραμοσκεπής, και σε δεύτερη φάση ανακατασκευάστηκε όλη η κεραμοσκεπή στέγη με κινητικά προβλήματα. Το κτίριο γενικότερα εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα, διότι σε αυτή την πλευρά, στην ανατολική πλευρά, έχει κατασκευαστεί βατό και κρυμμένο επίπεδο ράπα. Έτσι, όσοι δεν έχουν πρόσβαση, μία έχει την αυτονομία, δηλαδή σε κάθε χώρο ο εξουδετερωμένο χρήστη. Και κάνονται υψηλές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας αντίστοιχα. Το κτίριο αυτό, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του κομμάτων του αλουμίνιου με ενεργειακούς αεροπυρηνικές και με θερμοπρόσωπους πάθους 10%, το κατατάσσει στην υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία. Ελπίζω να μην σας κούρασα, είμαι στη διάθεσή σας για τις πολλές ερωτήσεις. Δεν γνωρίζω, μπορεί όμως να εξυπηρετήσει άλλους δύο χώρους. Στο μεράκι και περίσσεψε και άνθρωποι που το κάνανε με πολύ αγάπη. Γνωρίζω γιατί έχω διαβάσει και έχω ακούσει τόσα πολλά για εσάς και συγχαρητήρια. Είναι και στολίδι του μέρους αυτό το υπέροχο στο οποίο ζείτε. Μας αγαπάει, αγαπάει στο λίγο μαζί μας, όπως όλοι εδώ πέρα έχει την οικονομία αυτή και αγκαλιάσει. Έχει τη σχολή με την οικονομία. Φανταστείτε εδώ, έχουμε 700 ανθρώπους νέους που γέρνουν στην πόλη, εδώ ζουν. Είναι ταυτισμένοι με την πόλη. Γι' αυτό και βρήκε και το σπίτι της. Μετά από τόσες αλλαγές που είπατε, τελικά έμεινε σε έσω τρίκαλο. Εδώ μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω και την αναλογία του τελειώσου για να μεγαλώσει κι άλλο. Αρχηγή μου, μας έχει υποσχεθεί, μας φέρνει άλλο σαν αυτό που λέει ο κ. Μάρκος Παπαδόπουλος είναι απόλυτο να κάνουμε άλλα δύο χρόνια μαζί μας, όλο δίπλα στον χώρο. Με καλή πρόσβαση εδώ πέρα του Δήμου και του Ελληνικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε. Αλλά με σε μια τι είναι αυτό, γιατί το μέρος έχει συνέχεια που κάνει. Όρεξη και το ρέσμα και το μισή. Τα τζαμάκια δεν υπάρχουν. Όχι,
ακαδημαϊκής και σπουδαιωτική εκπαίδευση. Θα επιβεβαιώσω το κτίριο θα έχει τη χρήση που το αξίζει και θα είναι μια υποδομή που θα κάνει περήφανο του σπουδαστέ μα. Σα ευχαριστώ μέσα από τα μάτια τη καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός έχει καλά. Μία φωτογραφία που θα γυρίστε λίγο. Γυρίστε λίγο. Έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Κυρία Λάτσι, θέλω να σας επιδώσω το επιτύχιο του σπουδαστή της σχολής μας, ως έλεξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την ευγενική δωρεά αυτού του σύγχρονου κτίριου Δασκαλίας. Σας ευχαριστούμε όλοι οι σπουδαστές σας. Για γυρίστε λίγο. Μια φωτογραφία. Λίγο εκεί, κύριε Αρχηγέ. Ευχαριστώ. Ωραία. Δείτε το βιβλίο. Κύριε Λάτσι, κύριε Λάτσι. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι παραπάνω. Τι πλακέτε. Ωραία. Ανοίξτε την πλακέτα, ανοίξτε. Μέσα από την Ελλάδα, μέσα από την Ελλάδα, μέσα από την Ελλάδα.